Σας είπαμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη, όλα τα μπλόκα έχουν ενωθεί. Μεγάλη αστυνομική δύναμη που βρίσκεται καθοδόν από όλους τους δρόμους από όπου θα περάσει αυτή η πορεία. Ενώ ο Νίκο Κουντούρη, είχαμε και κάποια επεισόδια νωρίτερα. Τι ακριβώς συνέβη? Είχαμε επίθεση κάποιων σε βαν της αστυνομίας. Αυτό το περιστατικό, Σταυρούλα, καταγράφηκε αρκετή ώρα πριν αρχίσει η πορεία, γύρω στη 1 και 10 λοιπόν, στη διασταύρωση των οδών Στουρνάρη και Ζαΐνη. Μία ομάδα επιτέθηκε σε ένα βαν της αστυνομίας, το οποίο μετέφερε κράνη και ασπίδες, προφανώς για να τα πάει σε κάποια από τις δημιουργίες των ΜΑΤ που βρίσκονται σε ολόκληρη την περιοχή. Ναι. Περικύκλωσαν αυτά τα άτομα το βαν. Έσπευσε στο σημείο, ειδοποιήθηκε έγκαιρα και έσπευσε στο σημείο μία δημιουργία. Και ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα, δηλαδή να τραυματισμού στον αστυνομικού ή να προκαλέσουν ζημιά στο όχημα. Πάντως υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι αφαίρεσαν από το όχημα κάποια κράνη και κάποιες αστίες από αυτές που χρησιμοποιούν τα ΜΑΤ. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι στην Οδό Πατησίων που βρίσκομαι, στο Πολυτεχνείο, υπάρχουν μέσα στο προάβλιο του Ιδρύματος αρκετά άτομα. Κάποια από αυτά, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε και από τις εικόνες που στέλνουμε, είναι στην πύλη της Οδού Πατησίων, έχουν φορέσει κουκούλες και κράνη. Έχει μπει και μια φωτιά σε ένα κάδο απορριμμάτων ακριβώς μπροστά. Ναι, δηλαδή, αυτό βλέπουμε και καπνίζει αυτή την ώρα. Ναι, ενώ είναι ακριβώς σε κατάληψη και το κτίριο Γκίνη από χθες. Αυτό πήγα να πω. Είναι σε κατάληψη όπως έχουν ανακοινώσει για τους ξεχθές. Δηλαδή δεν συνέβη φέτος αυτό που θα θυμάστε τις προηγούμενες χρονιές. Όταν ξεκινάει η πορεία, ομάδες φοιτητών και άλλα συνδικάτα που συμμετέχουν στην περιφρούρηση βρίσκονται στις πύλες του Ιδρύματος και στη συνέχεια. Είναι αυτά που συμβαίνουν στην ουρά ή παραπλεύρος κάθε χρόνο, Νίκο, γιατί συντεταγμένα η πορεία εδώ, όπως βλέπουμε, κινείται κανονικά με τη δυναμικότητα έτσι, των παιδιών, χωρίς άλλα παρατράγουδα. Αυτά τα επεισόδια που συνήθως συμβαίνουν και ευχόμαστε να μην συμβούν και φέτος, γιατί είναι πολύ κρίμα, είναι στην ουρά της πορείας ή παραπλεύρος. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και για οτιδήποτε βεβαίως και θα συνδεθούμε και πάλι, κυρίες και